Κατά πλειοψηφία και με μουρμούρες από δημοτικούς συμβούλους για τη μη πρόβλεψη χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, εγκρίθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακυνθίων η πρώτη φάση του ερευνητικού προγράμματος για το κυκλοφοριακό, ένα ζήτημα που είχε αναλάβει εδώ και 2 χρόνια ο καθηγητής συγκοινωνιολογίας Ευάγγελος Ματσούκης. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ υποψηφίων περιφερειαρχών βρίσκεται σήμερα η Ζάκυνθος, αφού περιοδεία στο νησί πραγματοποιούν τόσο ο επίσημος υποψήφιος Ηλίας Μπεριάτος, επικεφαλής του συνδυασμού Ιόνιο Αρχιπέλαγος, όσο και το μέχρι πρότινος μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος και γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής του, επικεφαλής του συνδυασμού της Επτανησιακής Αναγέννησης Γιώργος Καλούδης. Ανακοίνωση κατά του υποψηφίου Περιφερειάρχη Γιώργου Καλούδη εξέδωσε ο συνδυασμός ΑΝΑΣΑ που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Οικολόγους Πράσινους σε σχέση με τη θέση του πρώτου για το μνημόνιο. Απόλυτα ικανοποιημένος από τα νούμερα των αφίξεων μέσω πτήσεων τσάρτερ για τη Ζάκυνθο, δήλωσε ο πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, Νομαρχιακός Σύμβουλος Νίκος Γιακουμέλος, επισημένοντας ότι η μείωση παρά τις αρχικές δυσίωνες προβλέψεις ήταν μικρότερη από 10%. Αναφορά έγινε και στα στοιχεία που δόθηκαν από το αεροδρόμιο για τον Σεπτέμβριο, όπου η πτώση της αφίξης ήταν μόλις 2,71% και των αεροσκαφών μείον 2,5%, ενώ η αφίξη του εσωτερικού ήταν 70 αεροσκάφη και 1.273 επιβάτες. Το κρουαζιερόπλοιο Queen Victoria με σημαία Μεγάλης Βρετανίας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ανοιχτά του λιμανιού του νησιού μας, μεταφέροντας 1.936 επιβάτες και 994 άτομα πλήρωμα. Για ακόμα μία φορά, οι επιβάτες του πλοίου που έχει επισκεφθεί ξανά το νησί μας κατέβηκαν στη στεριά με λάτζες, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, μέχρι το τέλος του μήνα τη Ζάκυνθο θα επισκεφθούν άλλα 3 κρουαζιερόπλοια. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή προβλήτας, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι φορείς, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάτι και όλοι περιμένουν ενέργειες από το νέο Δήμο Ζακύνθου και τη λειτουργία του Καλλικράτη. Με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Δημήτρη Τσουγκαράκη συναντήθηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και το Λαό Σπύρος Σπύρου. Η συνάντηση έγινε παρουσία και φοιτητών οι οποίοι διαμαρτύρονται για την επιβολή κριτηρίων σε θέματα σύντησης και στέγασης. Τους υποψηφίους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης για την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανακοίνωσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θοδωρής Γουλής σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Κέρκυρα. Βλάβη στο κεντρικό αγωγό υδροδότησης Λιθακιάς Μπόχαλης στην περιοχή των Αμπελοκήπων προσπαθούν να επιδιορθώσουν εδώ και 2 μήνες τα συνεργεία του Συνδέσμου Ίδρευσης. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, όπως αναφέρθηκε, είναι να έχουν χαθεί μεγάλες ποσότητες νερού στη γύρω περιοχή, ενώ όπως αναφέρουν και οι κάτοικοι, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα ακόμη και στις καλλιέργειες από τη συνεχή ροή του νερού. Αισιόδοξος ότι δεν πρόκειται να υπάρξει θέμα μη λειτουργίας των 2 τμημάτων του ΔΕΗ Ιωνίων Νήσων που εδρεύουν στη Ζάκυνθο, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής του Ιδρύματος Ναπολέων Μαραβέγιας. Εγγύηση αποτελούν οι βαθμοί εισαγωγής των σπουδαστών στο ΔΕΗ που ξεπερνούν τη βάση του 10, ο μεγάλος αριθμός τους αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που είχε στο παρελθόν από την πλευρά της πολιτείας το συγκεκριμένο ίδρυμα. Εν τω μεταξύ, το ΔΕΗ Ιωνίων Νήσων αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με 8 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια μετά την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυνησιωτικότητά του, όπως και για το αντίστοιχο του Αιγαίου. Να επεκτείνει το δίκτυο υδροδότησης του λιμανιού από το Δημοτικό Θέατρο που φτάνει ως σήμερα μέχρι την Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, θα επιδιώξει μέσα στο επόμενο διάστημα το Λιμενικό Ταμείο σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ίδρευσης. Το έργο θα προχωρήσει εάν, όπως τονίζεται, εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες νερού από τον οργανισμό. Στα προβλήματα που κλήθηκε να λύσει το φετινό καλοκαίρι το Λιμενικό Ταμείο, τέλος, ήταν και η ακριβή τιμή πώλησης του πόσιμου νερού από τους ιδιοκτήτες υδροφόρων. Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στις πληρωμές των εργαζομένων του Συνδέσμου Ίδρευσης. Παρά όσα αναφέρονται για τις προσπάθειες της διοίκησης, τα χρέη των Δήμων παραμένουν προς τον οργανισμό, ενώ στους υπαλλήλους οφείλεται 1 μήνας και αρκετά άλλα χρήματα από επιδόματα και υπερορίες. Σε λίγες μέρες, όπως τονίζουν δε οι ίδιοι, οι οφειλές θα ανέρχονται σε 2 μηνιάτικα. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Παγκόσμιο Τουρνουά Υποβρύχιου Τάβλη που πραγματοποιήθηκε στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής της Ζακύνθου με τη συμμετοχή αρκετών διητών από διάφορα μέρη του κόσμου. Όπως ήταν φυσικό, υπήρχαν και έπαθλα τα οποία κατέκτησαν οι 3 πρώτοι, ενώ δόθηκε η υπόσχεση ανάλογο τουρνουά να πραγματοποιηθεί και του χρόνου ενδεχομένως και πάλι στο νησί μας.